Είδαμε ότι υπήρξε και μια αλλαγή ώρα στην εκπομπή, μισή ώρα αργότερα. Πώς ήταν η απόφαση που προϋπήρχε ή έγινε τελευταία στιγμή? Ήταν μια απόφαση του σταθμού, την οποία και δεν πρόκειται να σχολιάσω, γιατί δεν σχολιάζω ποτέ τις αποφάσεις του καναλιού που εργάζομαι και τις εκπομπές που συμμετέχω. Εντύπωση προκάλεσε ωστόσο το γεγονός ότι η Ελεονόρα Μελέτη δεν έκανε κανένα σχόλιο σήμερα στην έναρξη. Για την Ελεονόρα Μελέτη μιλάει η Ελεονόρα Μελέτη. Είναι βασική αρχή μου επίσης να μην σχολιάζω τους παρουσιαστές ή τις παρουσιάστρες με τους οποίους συνεργάζομαι στην παρούσα φάση. Γιατί έχουμε ξεκινήσει από τόσο νωρίς φέτος να συζητάμε τις επόμενες χρονιάς? Εμένα ρωτάτε? Εντύπωση. Είστε αρμόδια. Δεν είμαι εγώ αρμόδια. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, σχεδόν 25, διότι εγώ το θεωρώ κανιβαλισμό να μιλάμε για κοψίματα, να μιλάμε για ανθρώπους που θα χάσουν τις δουλειές τους, να μιλάμε γενικώς για αλλαγές, για ανθρώπους που θα έρθουν και θα πάρουν τις θέσεις άλλων. Αυτά θέλουν έναν χειρισμό πολύ προσεκτικό. Είδαμε ότι η κυρία Σκορδά στην ουσία μέσα από την εκπομπή της έβαλε ένα τέλος να ασχολούνται με το τηλεοπτικό της μέλλον. Πώς το κρίνετε όλο αυτό? Φαντάζομαι ότι η Φέη για να το κάνει ένιωσε την ανάγκη ότι έπρεπε να το κάνει. Δεν πρόκειται να σχολιάσει το παραμικρό που αφορά την εκπομπή και το σταθμό. Είναι πάγια αρχή μου. Και όλα θα πάνε καλά. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι... Δεν κάνω κανένα σχόλιο, αγάπη μου. Σταμάτησα γιατί έχει πάρα πολύ κρύο και στεναχωριέμαι που είστε. Μακάρι, χωράμε. Μπείτε καλή. Νομίζω έχουμε ακούσει ότι την Παρασκευή θα μιλήσετε όλοι με το κανάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω το παραμικρό, αγάπες μου. Αλήθεια σας το λέω. Από σεβασμό στη δουλειά μας σταμάτησα, αλλά δεν θέλω να σχολιάσουμε τίποτα περί της εκπομπής. Είστε αγαπημένη ομάδα, δόξα τω Θεώ. Είμαστε πάρα πολύ και αυτό είναι η ουσία της δουλειάς μας και η ουσία της ζωής μας είναι να μπορούμε να είμαστε καλά και καλή. Εσείς φέτος είστε, είστε ικανοποιημένοι από την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γενικά που έχω την υγεία μου, που είναι καλά το παιδί μου. Και οι δουλειές, επειδή δουλεύω από τα 16 μου και έχω φτάσει να κλείσω τα 50, νομίζω ότι αφού τα κατάφερα τόσα χρόνια θα συνεχίσω να την πηγαίνω καλά. Σας αγαπώ πολύ. Φέτος το κλίμα είναι καλό στην εκπομπή. Είναι πάντα καλό. Πάντα καλό. Έχω την ευλογία να έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους. Εκπομπές σας με τον Νίκο και τον Γρηγόρη, τους αγαπώ πολύ. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι και σπουδαίοι επαγγελματίες. Οι υπόλοιποι είναι φίλοι μου. Εύχομαι να συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Να έχετε καλή δύναμη κι εσείς. Και καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά.